πάω. Έχουμε τον κύριο Λέκα. Έχουμε τον καθηγητή Λέκα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας. Μου λέγατε χθες, γιατί μιλήσαμε τηλεφωνικά πριν έχουμε τη σημερινή επικοινωνία, ότι είστε κι εσείς ένας από εντός εισαγωγικών θύματα του Ιαννού, γιατί καταστράφηκε το σπίτι σας στην προηγούμενη πλημμύρα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Πριν 3 χρόνια καταστράφηκε το πατρικό μου σπίτι, ναι, στην Καρδίτσα, στο οποίο μεγάλωσα. Ήταν μια καταστροφή την οποία, αν μου επιτρέπετε, εγώ ως υποτίθεται ειδικός, δεν ανέμενα. Και αυτό αποδεικνύει ως ένα βαθμό και την σφοδρότητα των φαινομένων και του Ιαννού βεβαίως, αλλά κυρίως της περασμένης κακοκαιρίας, της πρόσφατης κακοκαιρίας, η οποία υπερκέρασε ουσιαστικά, ναι, κατά 2 ή 3 φορές τις επιπτώσεις του Ιαννού, σαν ανάπτυξη πλημμύρα, σαν επιπτώσεις, σαν φαινόμενο. Ουσιαστικά είχαμε να κάνουμε με ένα πολύ ακραίο φαινόμενο, αυτό που πέρασε. Ένα ακραίο φαινόμενο το οποίο, κατά υπολογισμούς μας και σύμφωνα με τα σχέδια τα οποία υπάρχουν και τα, ναι, οποία έχουν καταρτηθεί σύμφωνα με οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα φαινόμενο το οποίο αγγίζει την περίοδο επανάληψης των 1000 ετών. Ένα λεπτό. Εάν σκεφτεί κανένας, ναι, ναι, εάν σκεφτεί κανένας ότι και ο Ιαννός ήταν ένα τέτοιο φαινόμενο, έχουμε 2 φαινόμενα, όχι μέσα σε 1000 χρόνια, αλλά μέσα σε 4 χρόνια. Αυτό, ναι, μαζί με άλλα, ουσιαστικά συνθέτουν αυτό που λέμε κλιματική κρίση. Κύριε καθηγητά. Αυτό που λέμε ότι τα πράγματα άλλαξαν. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν σας ρωτούσε η κυρία Φοντερ Λάιν, πολύ πιθανό, μπορεί να τη δούμε και στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες, γιατί ζήτησε ο Πρωθυπουργός βοήθεια επισήμως με επιστολή του για την πατρίδα μας. Αν σας ρωτούσε η Φοντερ Λάιν, υπάρχει έργο στην Ευρώπη αντιπλημμυρικό που να μπορούσε να αντισταθεί σε αυτό τον όγκο νερού που έπεσε για 24 ώρες αντί για 2,5 χρόνια, υπάρχει κάποιο έργο στην Ευρώπη που είχε προβλεφθεί για μια τέτοια θεομηνία? Κοιτάξτε, η σφοδρότητα των φαινομένων, ναι, δείχνει ότι κανένα τεχνικό έργο, ειδικά σε ορισμένα σημεία, δεν θα μπορούσε να παραλάβει αυτό το φορτίο νερού και λάσπης. Μάλιστα. Και σίγουρα θα καταστραφόταν. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Αυτό που λέτε, ότι... ένα λεπτό κύριε καθηγητά, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα επιστημονική από ένα σπουδαίο επιστήμονα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό που είπατε πριν από λίγη ώρα, ότι κανένα έργο δεν θα μπορούσε να αντισταθεί μπροστά σε αυτή την θεομηνία, να το τεκμηριώσετε έτι περαιτέρω, περισσότερο επιστημονικά? Ελάτε κύριε καθηγητά. Για να το τεκμηριώσω θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Μέσα στο Βόλο, ναι, σε διάστημα μερικών ωρών, 6-7 ώρες, έπεσαν 75 εκατομμύρια τόνοι νερού. Αυτά, σε αυτά, εάν προσθέσουμε και την στέρεο παροχή, όπως λέμε, δηλαδή, μάλιστα, το στερεό έδαφος το οποίο παρασύρεται από τις πλαγιές του πηλίου, που είναι ευαποσάθρωτες πλαγιές, ναι, δηλαδή δίνουν εύκολα χώμα και το χώμα πηγαίνει προς τα κατάδι, μάλιστα, γίνονται περίπου 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, λάσπης. Αυτά όλα δεν θα μπορούσε να τα παραλάβει κανένα έργο, εκτός αν ήταν ένα φαραωνικό έργο, το οποίο θα απαιτούσε 100-200 μέτρα πλάτος κήτης, ναι, μέσα στο Βόλο. Ναι. Και βεβαίως τέτοια έργα δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί δηλαδή να καταστρέψουμε ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης για να κάνουμε τέτοια φαραωνικά έργα. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς είχαμε και την πλημμύρα μέσα στο Βόλο. Και βέβαια και στις άλλες περιοχές συνέβη κάτι το αντίστοιχο. Ερώτημα. Θα χρειαστεί τώρα να γίνουν τέτοιου είδους φαραωνικά έργα, φαραωνικά, το είπα καλά, το έκανα και το Σαρδάμ, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μία πιθανή εισβολή των φυσικών φαινομένων μελλοντικά? Θα χρειαστεί τέτοια τιτάνια προσπάθεια? Τι ακριβώς θα χρειαστεί? Θα μπορούσε να σας ρωτήσει ο Πρωθυπουργός, οποιοσδήποτε πολιτικός κλπ,
Τι χρειάζεται τώρα για να μην δούμε τέτοιες εικόνες άλλη φορά? Κοιτάξτε, τα έργα αυτά, τα πολύ μεγάλα έργα, καταρχάς δεν είναι αποτελεσματικά, όπως φαίνεται. Δεύτερον, απαιτούν μεγάλες οικονομικές δαπάνες, τεράστιες δαπάνες, τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να τα αντέξουμε. Και το τελευταίο είναι ότι δεν είναι και περιβαλλοντικά σωστά. Δηλαδή, σκεφτείτε, να τσιμεντώναμε τα πάντα, να τσιμεντώναμε όλες τις περιοχές. Περιβαλλοντικά δεν είναι αποδεκτά αυτά τα έργα. Συνεπώς, για αυτούς τους τρεις λόγους δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε τέτοια έργα. Άρα, ποια είναι η λύση? Πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Τι πρέπει να κάνουμε? Ουσιαστικά ερευνούμε καινούργιες διαδικασίες, καινοτόμες διαδικασίες, έτσι ώστε τα έργα αυτά που είναι σε αυτό το χώρο που μπορούν να αναπτυχθούν να είναι έργα αποτελεσματικά. Αλλά το παιχνίδι ουσιαστικά παίζεται και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, το πώς θα μπορέσουμε να δομήσουμε τη λεκάνη απορροής των ποταμών έτσι ώστε να απομειώνεται η ορμή του νερού, να μην έχουμε τόσο μεγάλη ορμή. Στη συνέχεια να μειώσουμε αυτό που λέγεται στερεοπαροχή. Να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε τις τεχνικές διαδικασίες κατασκευής των έργων. Για όλα αυτά είστε έτοιμος, κύριε καθηγητά, ένα λεπτό. Για όλα αυτά είστε έτοιμος. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για μας. Με τους επιστήμονες. Νομίζω ότι έχουμε και προτάσεις, οι οποίες βεβαίως θα πρέπει να δοκιμαστούν. Οι ώρες είναι κρίσιμες. Δοκιμάστηκε η περιοχή για δεύτερη φορά. Μία με τον Ιαννό και τώρα με τούτον εδώ. Λοιπόν, κάποια στιγμή, όπως ορθά είπατε, αυτά πρέπει να τελειώνουν. Όχι με φαραωνικά έργα, αλλά με έξυπνα έργα, όπως αναφερθήκατε πριν από λίγη ώρα, ώστε να μην έχουμε αυτό το συνωστισμό των υδάτων τη συγκεκριμένη στιγμή, τη συγκεκριμένη ώρα, με τέτοια θεομηνία. Εγώ είμαι άσχετος από έργα, από οτιδήποτε, αλλά προφανώς αντιλαμβάνομαι από εσάς ότι πρέπει να ξεκινήσει μια καινούργια αντίληψη σε ό,τι αφορά τα έργα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των έργων και σε ό,τι αφορά την εκτροπή των υδάτων σε τέτοιες στιγμές. Ακριβώς, και ως Θεσσαλός θα ήθελα να εκφράσω και μια προσωπική μου, εν πάση περιπτώσει, ανάγκη. Βεβαίως. Η οποία ποια είναι? Είναι η εξής, και όλων των Θεσσαλών νομίζω. Είναι ότι εδώ και 40 περίπου χρόνια υποστηρίζουμε την εκτροπή του Αχελλώου ποταμού στη Θεσσαλία. Το έχει υποσχεθεί 27 φορές ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας, λοιπόν, συγχωρεμένος. Μέσα σε αυτή τη μεταφορά νερού προς τη Θεσσαλία προβλεπόταν και 4 φράγματα της πηλής του Πορταϊκού ποταμού και του Μουζακίου και άλλα φράγματα, μικρά φράγματα, τα οποία θα βοηθούσαν και την αγροτική παραγωγή. Έτσι. Αλλά θα έδιναν και πολύ μεγάλο ποσό ενέργειας, πολύ υψηλά ποσά ενέργειας. Δεν έγινε ποτέ αυτό το έργο. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτά τα έργα στο Μπουζάκι και στην Πύλη, παράδειγμα, δεν έγιναν, ήταν ήπια φράγματα, δεν ήταν μεγάλα φράγματα. Μάλιστα, και για τα δύο φράγματα είχα κάνει τη μελέτη το 1985. Λοιπόν, αυτά τα φράγματα δεν έγιναν ποτέ. Ποτέ. Αν υπήρχαν αυτά τα φράγματα, θα είχαμε απομειώσει κατά πολύ τις καταστροφές. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί βλέπουμε τη δυσπραγία διαχρονικά του ελληνικού κράτους κάτω από αγκυλώσεις και κάτω από θεωρήσεις οι οποίες δεν ευσταθούν. Δεν προχωρούμε κανονικά στην διαδικασία των έργων και η εκτροπή του Αχελλώου ποταμού, που δεν είναι εκτροπή του Αχελλώου, κακώς λέγεται εκτροπή, λέγεται ένα τμήμα των υδάτων. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να το πάμε στη Θεσσαλία, να το πηγαίνουμε στη Θεσσαλία. Χάνουμε τεράστια ποσά ενέργειας και από το φράγμα Σικιάς και από τα άλλα φράγματα. Περιμένω ο κύριος Πρωθυπουργός να σας φωνάξει σύντομα. Νομίζω ότι θα έχει ενημερωθεί από εσάς για αυτά τα καινοτομικά θέματα προάσπισης της χώρας από φυσικές καταστροφές. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων από αυτό. Έχετε και προχωρήσει, μάλιστα, διαδικασία. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά, γιατί είστε καθηγητής φυσικών καταστροφών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα να σας πω και μία άλλη είδηση. Στο Μαρόκο εκδηλώθηκε ένα σεισμός της τάξης των 6,9 βαθμών. Α, ναι, Μαρόκο. Στο κατά μήκος του ρήγματος, ναι, του Άτλαντα, ένα ρήγμα το οποίο έχει βόρειο-ανατολική νότιο-δυτική διεύθυνση, αρχίζει από τη Μεσόγειο και καταλήγει στον Ατλαντικό ωκεανό, νότια της Καζαμπλάνκα. Είναι ένα σεισμός πολύ μεγάλος, ο οποίος το επιφανειακό ρήγμα του σεισμού διέρχεται μέσα από μεγάλες πόλεις και θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη καταστροφή σε μια περιοχή η οποία πραγματικά δεν έχει τις αντοχές να υποδεχθεί ένα τέτοιο μεγάλο σεισμικό γεγονός. Μας επηρεάζει καθόλου αυτό, εμάς?
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μας επηρεάζει, αν και είμαστε στο ίδιο λεγόμενο αλπικό τόξο. Ναι, δεν μας επηρεάζει, είναι πάρα πολύ μακριά, είναι πολλές σύντομες που μεσολαβούν, συνεπώς δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Όταν μιλούν οι ειδικοί, όλοι οι υπόλοιποι σιωπούμε, το πολύ πολύ να ρωτήσουμε κάτι. Εάν υπήρξε από μένα άστοχη ερώτηση ή οτιδήποτε άλλο, συγχωρέστε την άγνοιά μου γύρω από τα τεχνικά. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, καθόλου. Καλημέρα σας.